Τη διαβεβαίωσε ότι η Συμμαχία διατηρεί ισχυρή την πυρηνική της αποτροπή, αλλά πρέπει να συνεχίσει να προσαρμόζεται και να ενισχύει την αξιοπιστία και αποτελεσματικότητα των πυρηνικών της δυνατοτήτων, έδωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Τζενς Στόλτενμπεργκ, μιλώντας στο ετήσιο Συμπόσιο Πυρηνικής Πολιτικής της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, στο ΚΕΝΑΠ. Παράλληλα, τόνισε ότι το ΝΑΤΟ θα συνεχίσει να παίζει το ρόλο του στην υποστήριξη των προσπαθειών ελέγχου των εξοπλισμών, αφοπλισμού και μη διασποράς. Έχει διασφαλίσει την ειρήνη στην Ευρώπη για πολλές δεκαετίες και μαζί με αυτό είμαστε πιο ασφαλείς και πιο δυνατοί, καθώς αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Στη διάρκεια του συμποσίου συζητήθηκαν οι εξελίξεις στον τομέα των πυρηνικών εκτός της Ευρωατλαντικής ζώνης και οι ενδεχόμενες προεκτάσεις τους σε επίπεδο τρομοκρατικής απειλής. Αναλύθηκαν οι κύριες προκλήσεις του ΝΑΤΟ ως προς την πυρηνική αποτροπή κατά την επόμενη δεκαετία, συμπεριλαμβανομένων των αναπτυσσόμενων δυνατοτήτων και του εξελισσόμενου δόγματος Κίνας-Ρωσίας. Ο στόχος του ΝΑΤΟ είναι ένας κόσμος χωρίς πυρηνικά όπλα, αλλά όσο αυτά υπάρχουν, θα παραμείνουν και οι πυρηνικές δυνατότητες της Συμμαχίας. Πρώτα απ' όλα, αυτό το κάνουμε διατηρώντας ισχυρή την πυρηνική μας αποτροπή. Το συμπόσιο διοργανώθηκε από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και τη Διεύθυνση Πυρηνικής Πολιτικής του ΝΑΤΟ. Συμμετείχαν ανώτατοι θεσμικοί παράγοντες, υψηλόβαθμα στελέχη και αξιωματούχοι των Υπουργείων Άμυνας και Εξωτερικών των κρατών μελών της Συμμαχίας, ενώ σκοπός του ήταν η ανταλλαγή απόψεων για θέματα πυρηνικής πολιτικής, αποτροπής και εφοπλισμού.